Δυστυχώς, μόνο 6 περιφερειακοί σύμβουλοι από τους περίπου 23 που παρευρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία, μόνο 6 τέθηκαν αντίπαλοι στα σχέδια δημιουργίας λατομείων και δανειοθαλάμων. Οι 6 αυτοί, τους θυμίζω, ήταν οι κύριοι Γόντικας και Γούργαρης από τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Πατσαρίνος από την Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου και 2 περιφερειακοί σύμβουλοι που προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και το χώρο της δυνατής Πελοποννήσου, οι κύριοι Βαλασόπουλος και Λέγκας, αξιοσημείωτο ότι ο κύριος Λέγκας προέρχεται και από την Κορινθία. Μόνο αυτοί οι 6 λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου εμένα, τεθήκαμε ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Σχέδια που δυστυχώς, αν δει κάποιος τα έργα που πρόκειται να γίνουν, φυσικά και θέλουμε να γίνει η Ολυμπία Οδός, φυσικά και θέλουμε να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος για λόγους ασφάλειας και ταχύτητας των μετακινήσεων, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ένα έργο θα πάρει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμοχάλικων από τα ποτάμια της Αιγιάλιας, αυτό θα έχει μια άμεση επίπτωση στις ακτές της Βόρειας Πελοποννήσου και της Κορινθίας που ήδη πλήττονται από τη διάβρωση. Ακούσαμε από την πλευρά της περιφέρειας ευχολόγια να γίνουν επιτροπές που να παρακολουθούν τα θέματα. Όμως, γιατί δεν έχει συνεδριάσει ποτέ η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου? Γι' αυτό και για άλλα θέματα. Ακούσαμε ευχολόγια να μετρηθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Με ποιους δείκτες, με ποιες σταθερές, με ποια στοιχεία αναφοράς. Δυστυχώς, για μια άλλη φορά, παλαιοκομματικές νοοτροπίες πυροτεχνημάτων ακούστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένα θέματα και από τους εκπροσώπους του ΙΠΕΚΑ και από τους εκπροσώπους της ανάδοχης εταιρείας. Παράδειγμα, συγκεκριμένο, ζητήσαμε όχι απλώς να γίνονται αέριες μετρήσεις, όχι απλώς να είναι αναρτητές στο διαδίκτυο οι μετρήσεις, αλλά οι κάτοικοι και εμείς να έχουμε πρόσβαση στα μέσα διενέργειας των μετρήσεων. Και όταν μιλάω για αέριους ρήπους, εννοώ επίσης και για δονήσεις. Μιλάω και για πρόσβαση στα λεγόμενα δονησόμετρα που θα μετρούν τις δονήσεις που θα υπάρχουν στην θέματη περιοχή. Όταν λοιπόν μιλάμε για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σοβαροί. Και εμείς έχουμε ζητήσει, όπως σας έχω πει, το δείχνω και στην κάμερά σας και είναι και διαθέσιμο σε εσάς, από τις 35 του 2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 37938-13057 από την περιφέρεια Πελοποννήσου και από όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες να μας δώσουν στοιχεία ποιότητας νερού, στοιχεία ασφάλειας τροφίμων, στοιχεία ελέγχων και μετρήσεων. Κανείς δεν μας έχει δώσει το παραμικρό στοιχείο. Κανείς δεν έχει ανταποκριθεί. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για νέες επιτροπές όταν οι υφιστάμενες επιτροπές και δομές των αντιπεριφερειών δεν ανταποκρίνονται στα εύλογα ερωτήματα? Το θέμα της διάβρωσης των ακτών είναι ένα τεράστιο θέμα. Είχαμε επισκεφτεί και τον κύριο Δέδε με τον κύριο Κελάρη πριν από 2 χρόνια και είχαμε πει ότι ακόμα και το φράγμα του Ασοπού θα πρέπει να μελετηθεί για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Να δούμε αν θα προκαλέσει πιθανότατα, όπως εμείς πιστεύουμε, αρνητικές συνέπειες στην διάβρωση των ακτών και μας παρέπεψαν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να μιλάει κανείς με πυροτεχνήματα δεν είναι ό,τι πιο δόκιμο στη σημερινή εποχή. Θα πρέπει τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε προς την ανάδοχο εταιρεία να υλοποιηθούν. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε η περιφέρεια Πελοποννήσου δυναμικά να γνωμοδοτήσει αρνητικά, διότι τα λατομεία στην περιοχή του Ξυλοκάστρου θα επιβαρύνουν όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα επιβαρύνουν όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι πολύ πιθανό με τα έργα αναφυσβήτα της Αιγιάλιας που θα έχουμε αμοληψίες μαζικές από ποτάμια να επιβαρύνουν και το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών. Διάβρωση των ακτών για την οποία δεν έχουμε δει στην περιφέρεια Πελοποννήσου 2,5 χρόνια να λαμβάνονται ενέργειες. Και θα μπορούσε κάποιος να πει χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Σωστά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι περιβαλλοντικές επιτροπές, όχι καινούργιες, αλλά 2,5 χρόνια να είχε γίνει ένας απολογισμός των παλιών έργων που είχαν γίνει επί νομαρχίας της λεγόμενης μελέτης Μουτζούρη, να δούμε αν έχει εφαρμοστεί σωστά, πού έχει εφαρμοστεί και τι αποτελέσματα έχει δώσει. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου προέρχονται από τα πρώην νομαρχιακά συμβούλια Κορινθίας.
τα οποία ομόφωνα τότε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είχαν υπερψηφίσει αυτές τις μελέτες. Γιατί λοιπόν δεν κάνουν 2,5 χρόνια τώρα μία επιτροπή που να κάνουν μία ανασκόπηση των έργων διάβρωσης που έχουν υλοποιηθεί στον Κορινθιακό κόλπο? Γιατί? Πώς να εμπιστευτούμε ότι θα θέλουν νέα επιτροπή για να επιβλέπουν την Ολυμπία Οδό, όταν εκείνοι δεν έχουν κάνει μία επιτροπή παραλαβής έργων και ανασκόπηση όλων των φαινομένων διάβρωσης των ακτών? Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι παλαιοκομματικές νοοτροπίες πρέπει να τελειώσουν. Κύριε Τσαρμπέ, είναι γεγονός ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έκανε μια εισήγηση με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Και η κυρία Νικολάκου, και ο κύριος Στατούλης, και ο κύριος Δέδες. Το ζητούμενο όμως είναι αυτές οι ανησυχίες να τις δούμε στην πράξη. Ο πρώτος φόβος που όλοι έχουμε είναι η διάβρωση των ακτών, ότι μπορεί να επιβαρυνθεί. Ένα πρόβλημα όμως που έχει επιβληθεί. Γιατί θα μείνει άμα επιβαρυνθεί? Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι από τα ποτάμια της κοντινής Αιγιάλιας θα παρθούν εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι αμοχάλικων. Και εμείς φοβόμαστε ότι αυτό θα έχει άμεση επίπτωση. Ένας μεγάλος φόβος είναι ότι τα ποτάμια έχουν φραγεί και οι χήμαροι από φερτά υλικά. Μισό. Αυτό όμως. Να ολοκληρώσω την απάντηση. Είναι σημαντικό απλώς να το πιάνουμε ένα προς ένα. Όταν κάποιος αναλαμβάνει να κάνει ένα έργο, παίρνει αμοχάλικο από τα ποτάμια που βρίσκονται δίπλα του ή φέρνει δικό το αμοχάλικο? Όχι. Η Ολυμπία Οδός, με βάση τη σύμβαση που έχει κάνει με το ελληνικό κράτος, δικαιούται να πάρει δωρεάν, επαναλαμβάνω, υλικά από την Κορινθιακή γη και από την Αχαϊκή γη. Δωρεάν. Το ρωτήσαμε σε εκπροσώπους εταιρείας. Άρα έχουν βρει συγκεκριμένους χώρους για να δημιουργήσουν λατομεία και δανειοθαλάμους, που αυτό είναι λατομείο χωρίς τη χρήση εκρηκτικών. Λατομεία δηλαδή είναι. Μιλάμε για 3 λατομεία στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Όπως μιλάμε και για μεγάλες αμοληψίες από ποταμούς της Αιγιάλιας. Οι οποίοι ποταμοί με τα φερτά υλικά που φέρνουν στην παραλία, καταλαβαίνουν, προστατεύουν τη διάβρωση. Είναι απλό. Η φύση έχει μια ισορροπία. Όταν τη διαταράξουμε, θα έχουμε τα προβλήματα. Όμως, όπως προείπα, δεν έχουμε δει για τα έργα και τις μελέτες που είχε κάνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας να γίνεται ένας απολογισμός. Ποια ήταν η μελέτη Μουτζούρη, του καθηγητού, του Πολυτεχνείου, ποια έργα γίνανε, ποια δεν γίνανε, τι έχει γίνει. Γιατί 2,5 χρόνια υπάρχει αυτή η ολιγορία? Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι φερτά υλικά έχουν κλείσει τους χυμάρους και τα ποτάμια. Η αντιπεριφέρεια δεν έχει τμήμα περιβάλλοντος να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι μιλήσαμε για περιβαλλοντικό ισοζύγιο, ένας έξοχος οικολογικός όρος. Με ποιες παραμέτρους, με ποια κριτήρια θα μετρήσουμε? Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Εμείς δεν μείναμε στην γενικολογία. Είπαμε, θέλουμε τις μετρήσεις αερίων ρήπων, όχι απλώς αναρτητές από την εταιρεία στο διαδίκτυο, αλλά να έχουμε πρόσβαση μέσω ειδικών επιστημόνων στα συνεργεία που θα κάνουν τις μετρήσεις αερίων ρήπων. Να έχουμε πρόσβαση μέσω ειδικών επιστημόνων στους δονησιογράφους που θα μετρούν τις δονήσεις του εδάφους στην περιοχή των Ροζενών και στην περιοχή του Δερβενίου. Διότι έχουμε καταγγελίες ότι από πρώτερες δονήσεις, πηγές πετάξαν το νερό επάνω, ταποθήκανε, με αποτέλεσμα αυτοί οι υπόγειοι χήμαροι να μην πηγαίνουν στη θάλασσα, αλλά να χάνεται το νερό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε μια περιοχή όπως η Βόρεια Κορινθία, όπως είναι η Βόρεια Αιγιάλια, που έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από μεγάλους σεισμούς, από μεγάλα φαινόμενα διάβρωσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.